Και παίρνει όλο και μεγαλύτερη φωτιά πάμε μέσα στον Κωνσταντίνο Μακρύ και άλλο θερμομέτωπο. Κίνα στα τι έχει συμβεί, Κωνσταντίνε. Νίκο, λίγε ημέρε μετά τι στρατιωτικέ ασχήσει που έκανε η Κίνα, περικυκλώνοντα ουσιαστικά το νησί τη Ταϊβάν, ο Κινέζο Υπουργό Άμυνα, ο Ντόγκ Γιου, στο Φόρουμ Ασφαλεία Συγκαπούρη, εκεί που βρίσκεται και ο Ουκρανό Πρόεδρο, ο Βολοντίμ Ριζελένσκι, και ο Υπουργό Άμυνα των Ηνωμένων Πολιτείων, ο Λόιντ Όστιν, είπε μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα τη Ταϊβάν βρίσκεται στον πυρήνα των βασικών συμφερόντων τη Κίνα, αποκαλεί την κυβέρνηση τη ε, Ταϊβάν ω αυτονομιστέ και προαναγγείλει ουσιαστικά μια επίθεση τη Κίνα για να κάνει την Ταϊβάν να την προσαρτήσει στην ε, χώρα τη. Οι δηλώσει του είναι βέβαια αρκετά έτσι οργισμένε, θα μπορούσαμε να πούμε. Και πολύ ανησυχητικέ. Για να τι δούμε, ο Κινέζο Υπουργό Άμυνα. Ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε. Those separatists recently made fanatical statements that show their betrayal of the Chinese nation and their ancestors. You will be nailed to the pillar of shame in history. We will not allow anyone to bring geopolitical conflicts or any war, whether hot or cold, to our region. We will not allow any country or any force to create conflict and chaos in our region.